βέλη προς τη Δύση από το βήμα της Παγκόσμιας Συνόδου Κορυφής για το κλίμα στο Ντουμπάι, εξαπέλυσε ο ηγέτης της Λευκορωσίας Αλεξάνδερ Λουκασένκο. Χαρακτηριστικά είπε τα εξής: «Οι ομιλητές που πήραν πρώτοι τον λόγο μίλησαν για την ειρήνη. Είπαν ότι ο πλανήτης πρέπει να διατηρηθεί καθαρός και ότι πρέπει να φροντίσουμε το μέλλον των εγγονιών, ενώ οι χώρες τους είναι που έχουν εξαπολύσει και διεξάγουν το χειρότερο πόλεμο στον πλανήτη. Αυτά είναι πολλά τρισεκατομμύρια δολάρια. Λοιπόν, ας χρησιμοποιήσουμε αυτά τα χρήματα για να φτιάξουμε και να διατηρήσουμε τον πλανήτη καθαρό. Τότε δεν θα υπάρχει λόγος να πηγαίνουμε από πόρτα σε πόρτα και να ζητιανεύουμε για αυτό. Η πόλεμη είναι η κύρια πηγή βρωμιά στην Ήπειρό μας. Ας βάλουμε ένα τέλος σε αυτό. Το πιο σημαντικό πράγμα είναι να μιλάμε λιγότερο και να κάνουμε περισσότερα», είπε ο Λουκασένκο. Προέτρεψε τους συμμετέχοντες στη Σύνοδο Κορυφής, ιδιαίτερα τις κορυφαίες χώρες του κόσμου, να σηκώσουν το βάρος της ιστορικής ευθύνης. Πρώτον, συνεισφέρεται αναλογικά στην επίλυση των ζητημάτων της ασφάλειας του κλίματος, για την αποκατάσταση της ζημιάς που προκαλείται από μια αλόγιστη στάση αιώνων απέναντι στη φύση. Δεύτερον, ενισχύστε την υποστήριξη για τις αναπτυσσόμενες χώρες και τις οικονομίες σε μεταβατικό στάδιο. Τρίτον, αρχίστε να ενεργείτε στο όνομα της διατήρησης της ζωής στη γη», είπε ο Λουκασένκο.